Δραματική είναι η κατάσταση στην Ιεμένη μετά από 2,5 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Μεγάλο θύμα τα παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό, ενώ τα κρούσματα χολέρας ξεπερνούν τις 420.000. Η οργάνωση Save the Children κάνει λόγο για τραγωδία και ζητεί την άμεση κατάπαυση του πυρός. Τα παιδιά της Ιεμένης έχουν παγιδευτεί, ζουν μια αδιανόητη τραγωδία αφού δέχονται επίθεση από όλες τις πλευρές. Σε όλη τη χώρα εκατομμύρια παιδιά είναι τόσο αδύναμα που δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Η επιδημία χολέρας ξεκληρίζει ολόκληρες οικογένειες. Σύμφωνα με την οργάνωση για το αδιέξοδο, ευθύνη φέρουν και οι δύο πλευρές. Δυνάμεις που συγκρούονται στο έδαφος δυσκολεύουν την αποστολή μας. Δεν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως και οι αεροπορικές επιδρομές υπό την Σαουδική Αραβία καταστρέφουν νοσοκομεία και συμβάλλουν στην εξάπλωση της επιδημίας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η επιδημία χολέρας έχει στοιχήσει την ζωή τουλάχιστον 2.000 ανθρώπων.